sometimes life can really suck. But on the other side, these kind of things can happen. Ναι, με έναν τρόπο κάπως. Μπορώ να πεις ότι είμαι ένας ναυτικός της σύγχρονης εποχής. Πολλές φορές του το γράφω σε μήνυμα. Πού είσαι Φώτη, Περού. Πού είσαι Φώτη, Ινδίες. Οι περιπέτειες που έχει να πει ένας ναυτικός είναι πολλές. Πάρα πολλές. Ο καλός ταξιδευτής δεν έχει σταθερά σχέδια και δεν έχει καμία πρόθεση να φτάσει κάπου. Αυτό έλεγε ο Κινέζος φιλόσοφος Λαο Τσέ. Αν έψαχνα να βρω ανάμεσά μας ένα ταξιδευτή με αυτή τη φιλοσοφία, έναν Έλληνα Άντονι Μπουρντέν, αλλά με πιο αισιόδοξη ιστορία, μόνο ένας άνθρωπος θα μου ερχόταν στο μυαλό. Ο Φώτης Βαλάτος. Το όνομά του ίσως να το έχετε δει σε κάποια πτήση σας, ξεφυλίζοντας το περιοδικό Blue, στο οποίο γράφει επί χρόνια τις ταξιδιωτικές και γαστρονομικές του εμπειρίες. Η συνάντησή μας θα γίνει στη Σάμη, στην Κεφαλονιά, τον τόπο που πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ζει σήμερα η οικογένειά του. Γιατί όταν θέλεις να συναντήσεις τον μέσα κόσμο σου, το ταξίδι σε βγάζει πάντα στον τόπο που μεγάλωσες. Αυτός παραμένει το παντοτινό λιμάνι σου, όσα μέρη του κόσμου κι αν έχεις γνωρίσει. Όλη αυτή η ακτογραμμή από τη Σάμη μέχρι την Αγία Ευθυμία που είμαστε τώρα έχει πάρα πολλές μικρές πισίνες, λέμε κι εμείς, και είναι πάρα πολλές κρυφές πίσω από πυκνούς θάμνους και πυκνά δέντρα. Και άμα τις ξέρεις και τις ανακαλύψεις, μπορεί να κάνεις μόνο σου μπάνιο ακόμα και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Άρα τις χαίρεστε εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά το μέρος και όχι εμείς που ερχόμαστε για λίγο, έτσι. Θα σου πω ένα κόλπο, αν βλέπεις ένα μηχανάκι παρκαρισμένο απ' έξω, σημαίνει ότι από κάτω κάτι γίνεται. Σωστό και αυτό, ναι. Άμα είναι μόνο του, ε. Ναι. Εσύ πότε τις έμαθες αυτές τις μικρές πισίνες? Εγώ ως πικρός ήμουν πολύ άταχτος γενικά. Τα μεσημέρια πάντα έφευγα από το σπίτι μου και πήγαινα σε όλη αυτή την ακτογραμμή κοντά από το χωριό μου στον Καραβόμηλο και προσπαθούσα να ανακαλύψω όλες αυτές τις κρυφές καβάτζες. Περπατούσα πάνω στα βράχια, βουτούσα και έβγαζα χινούς, έκανα διάφορα τέτοια. Τα εικόνα μεγαλώνει σε τέτοιο μέρος. Ναι, είχαμε πολλές αναμνήσεις, γιατί και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν ψαράδες, οπότε είχαμε πολλές αναμνήσεις από τη θάλασσα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει η Βόρεια Κεφαλονιά, που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του νησιού, το πιο άγριο, το πιο έτσι, παρθένο κατά ένα μεγάλο το κομμάτι. Δεν έχει μεγάλα χωριά καθόλου σχεδόν. Και έχει μια ωραία φύση, έχει πάρα πολλά κυπαρίσια αυτά λεπτά, κυπαρίσια του Ιωνίου που μου αρέσει πάρα πολύ να τα βλέπω. Και ο δρόμος είναι πάντα συγκρεμό. Πολλοί τρομάζουν, αλλά εμένα μου αρέσει. Ναι. Είναι πολύ δραματικό το τοπίο, ξέρεις. Τον πρώτο σαχινό τον πάτησες κάπου εδώ? Έχω πατήσει άπειρους σαχινούς. Και με αυτό το σκέφτομαι και λέω, παιδί μου, πόσους σαχινούς έχουμε πατήσει και πόσους έχουμε βγάλει με το κλασικό τσιμπιδάκι. Κόλπο με τσιμπιδάκι, με το λεόλαδο και όλο αυτό. Και ο πόνος
Δηλαδή, περάσαμε την παιδική μας ηλικία με τσιμπήματα άπειρα από σφίγγες, από αχινούς, από τα ψάρια, από τους σκορπιούς που, και τις δράκαινες που έπιανε ο παππούς μου. Και εδώ ήταν η οθόνη, απέναντι. Και εδώ ήταν πουφ και καραγίνηση κάτω, όπως έρθει κάτω. Και εδώ ήταν η οθόνη. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλο σκηνικό για ένα φεστιβάλ πολιτισμού από ένα χωριό φάντασμα με ρυπωμένα σπίτια και πολλές μνήμες. Εδώ για περίπου 10 χρόνια, ο Φώτης και μια τρελή παρέα έκαναν το φεστιβάλ Σάριστα. Μέρες και νύχτες γεμάτες μουσική, τέχνη, κινηματογράφο. Είμαστε στο παλιό χωριό, τα παλιά Βλαχάτα Κεφαλονιάς. Ένα από τα χωριά τα οποία γκρεμίστηκαν στο μεγάλο σεισμό του 1953, που ισοπεδώθηκε όλο το νησί. Αυτό το χωριό είναι από τα μοναδικά χωριά τα οποία δεν χτίστηκαν στο ίδιο σημείο. Μετακόμισαν όλοι οι κάτοικοι σε ένα παραλιακό σημείο περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, εκεί που είναι το σπίτι μας το καινούριο πια, με αποτέλεσμα να μείνει έτσι ένα ανέγκυχτο μετά το σεισμό χωριό που μπορούμε να δούμε πως ήταν η αρχιτεκτονική προσεισμική της Κεφαλονιάς και μπορούμε να φανταστούμε και λίγο, έτσι, λίγο τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή εδώ είμαστε σε ένα προφανώς αρχοντικό, ένα πλούσιο σπίτι, μια πλούσια οικογένεια. Και σας έφερα εδώ γιατί πρώτον μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ερχόμουν εδώ από πάρα πολύ μικρό παιδί. Κυρίως γιατί ξέρεις, σαν ένα παιδί, αν άρχισε εδώ πέρα, σου φαίνονταν τελείως λες και παίζεις, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ο πατέρας σου ήταν και στα καράβια χρόνια, δηλαδή έλειπε, έτσι δεν είναι? Ναι, ο πατέρας μου ήταν στα καράβια πολλά χρόνια. Δεν είναι μια δύσκολη σχέση αυτή ενός παιδιού που ο μπαμπάς του εξαφανίζεται για μήνες και ξανάρχεται και εκείνο έχει μεγαλώσει? Όλα τα παιδιά των ναυτικών το έχουν αυτό. Δεν μπορείς να έχεις τις σύνδεσεις που έχεις με τον πατέρα σου όταν τον έχεις όλη τη μέρα στο σπίτι. Η αγάπη χτίζεται με πολλούς τρόπους. Στις οικογένειες των ναυτικών χτίζεται με την προσμονή της επιστροφής. Βλέπω τον κύριο Κώστα στο καΐκι του, πίσω του καράβια, θεόρατα και ωκεανοί. Ένα παρελθόν γεμάτο θαλασσινές ιστορίες, τέτοιες που θα έγραφε και ο Νίκος Καβαδίας στα ποίηματά του. Κύριε Κώστα, από τα υπεροκιάνια στο καϊκάκι το μικρό. Ναι, ναι, όπως το είπα. Πότε ήσασταν πιο ευτυχισμένος, τότε ή τώρα? Και τότε, ναι, που ήμουν παιδί, γιατί είχαμε ζωή χαρισάμενη. Και τώρα που έχουμε γεράσει και θα απολαμβάνουμε τα ψάρια, που είναι μέσα στη βάρκα, τα πιάνουμε. Εδώ μεγαλώσατε? Εδώ, ναι, εδώ. Εδώ ήταν ο πατέρας μου, εδώ είμαστε όλοι, ψαράδες. Πώς ήταν η Σάμη τότε? Τίποτα, ο Καραβόμηλος ήταν ένα μικρό χωριό. Και ήταν πάνω εκεί που είναι τώρα, από τη Σαρίστρα. Εκεί μέναμε παλιά. Με το σεισμό το χωριό μετακόμισε, ήρθε εδώ κάτω. Και μετά πώς αποφασίσατε να πάτε στα καράβια? Αποφασίσαμε γιατί όλα τα παιδιά δεν είχαμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Πού να πάμε? Σχολές δεν είχε, ας πούμε, κάτι να σπουδάσεις από το πήγες. Πήγαμε μέχρι το γυμνάσιο, πήγαμε μέχρι την Πέμπτη. Και τα παράτησα μετά για να πάω να μπαρκάρω. Και όταν πρωτοπήγατε σε καράβια, τι δουλειά κάνατε? Βοηθός κουζίνας, βοηθή. Εγώ πήγα ναύτης. Τζόβενο που λέμε, στην αρχή. Μετά έγινα ναύτης και μετά άλλαξα ειδικότητα και πήγα στην εστίαση.
στα τρόφιμα εκεί. Σας άρεσε η δουλειά αυτή? Να, εντάξει. Ήταν πολλοί χρόνες εργασίας. Δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε το βαπούρι μέσα να μπεις, μέχρι που τα ξεμπαρκάρεις δεν είχες ρεπό. Καμία μέρα. Όλες οι μέρες ήταν εργάσιμες. Μια φορά κάτσα 18 μήνες. Κινδυνέψατε ποτέ? Καμιά μαζί βήκη που είμαστε μαζί και πάνω στο Βόρειο Ατλαντικό. Φουρτούνα μεγάλη. Το κύμα της θάλασσας, όπως έπεφτε μέσα στο καράβι, επάγωνε. Το καράβι είχε σκεπαστεί από χιόνι. Τα μπάρια δεν ανοίγανε από τον πάγο που είχε πιάσει. Και θα πηγαίναμε στο Τορόντο να προτάσουμε σε ένα λιμάνι σίδερα. Τελικά πήγαμε στο Μόντριαλ, ήρθε ένα συνεργείο μεγάλο με πρέσα νερού ατιμού. Και δώσε, λασκάρανε λίγο τα αυτά και ανοίξε τα πόρια για να μπορέσει να μπουν το φορτίο, να πάρει το φορτίο μέσα στο καράβι. Μια στιγμή που σε έχει σημαδέψει. Είναι πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές εμπειρίες συσσωρευμένες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να διαλέξεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια εμπειρία στην νότια Αιθιοπία με έναν εκεί τόπιο που είχαμε κατασκηνώσει ένα κάμπινγκ και μας πήρε αυτός, διασκήσαμε ένα ποτάμι, βγάλαμε τα ρούχα και όλα. Για να πάμε σε μια φανταστική, ένα τρομερό πράγμα που γίνεται. Γίνεται μια τελετή ενηλικίωσης μια συγκεκριμένη φυλή της Αιθιοπίας, που είναι ό,τι πιο μπορεί δυνατό έχω δει ποτέ ζωντανά στη ζωή μου. Περιλαμβάνει κάποιες σκληρές σκηνές, γιατί πέρα από το ότι για να ενηλικιωθεί το παιδί του έχουν βάλει στη φάση σειρά περίπου 10 ταύρους και πρέπει αυτός ο ολόγυμνος τελείως. Να περάσει από πάνω τους, δηλαδή το ένα πάνω στον άλλο, 2-3 φορές, χωρίς να πέσει κάτω. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν τριγύρω, όπως ας πούμε οι συγγενείς του, οι γυναίκες, αυτομαστιγώνονται, αλλά με άιματα να τρέχουν παντού, δηλαδή σε σημείο να κάνουν πληγές, τις οποίες θεωρούν οι πληγές αυτές ότι είναι ένα παράσημο, ας πούμε, αν τις έχουν στη ζωή τους από εκεί πέρα, ως κάτι το οποίο δίνουν, ας πούμε, στον συγγενή τους, ο οποίος ενηλικιώνεται, σαν, δεν ξέρω πώς το πω, σαν ένα δώρο, ας πούμε, προς αυτόν. Κάτι τελείως εξωπραγματικό, τελείως παγανιστικό, τελείως, δεν ξέρω, ούτε σε ταινία αν το βλέπω, δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβαίνει, και όμως το είδα μπροστά μου. Από πιο έτσι, σκηνές που έχουν χαραχτεί μέσα μου από ταξίδια, ήταν αυτή στην Αιθιοπία, είναι σίγουρα. Αυτό δείχνει ότι για εκείνους, αλλά φαντάζομαι και για πολλούς λαούς, αλλά με άλλο τρόπο, η ενηλικίωση περνάει μέσα από τον πόνο, σαν να αφήνεις πίσω την παιδική σου αθωότητα. Ναι, τρόπο το λες, με έναν τρόπο είναι φανταστικό, ναι. Πόσες χώρες έχεις πάει? Περίπου 90 αυτή τη στιγμή. Είμαι φαν αρκετά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μου είχε αρέσει το Βιετνάμ, ας πούμε, πάρα πολύ. Όσες φορές πηγαίνω σε αυτές τις χώρες που έχω πάει πολλές φορές, με τον πατώ του πόδι μου αισθάνομαι ότι είναι ένα κομμάτι από μένα. Εδώ πάω στην Αίγυπτο, αισθάνομαι το ίδιο. Όταν πάω στο Λίβανο, αισθάνομαι το ίδιο. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, έχεις γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα. Διαφορετικό τρόπο ανατροφής, έθιμα, ήθη.
ένα κοινό στοιχείο που ενώνει όλους τους ανθρώπους, ναι, υπάρχει. Αυτή η σχέση και η επαφή με τη γη, με τη φύση, ακόμα και στους πιο, θα το πούμε, στους ανθρώπους που έχουν ανδεικτυμένη αστιφιλία, είναι πάντα εκεί, είναι πάντα μέσα τους, είναι πάντα δυνατή. Και τίνω να σκέφτομαι ότι, όπως λες, έχω γνωρίσει ανθρώπους με τόσο διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Αλλά αντιλαμβάνεσαι μετά από τις πολλές παρατηρήσεις και από τις πολλές γνωριμίες ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι στο τέλος. Γι' αυτό το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί γύρω μου είναι οποιοδήποτε έτσι ρατσιστικό, ας πούμε, σχόλιο ή οτιδήποτε σχέση με αυτό. Με κάνει δηλαδή έξαλλα αυτό το πράγμα. Και αφού λοιπόν καταλήγουμε ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, τι είναι αυτό λοιπόν που ψάχνουν? Ψάχνουν έναν αυτοπροσδιορισμό, ψάχνουν τη σχέση τους με τους άλλους δίπλα? Σίγουρα μόνος δεν μπορεί να είσαι. Φαντάζομαι και οι καλόγεροι στο Άγιο Όρος ή στο Νεπάλ ή οπουδήποτε, θεωρητικά έχουν κάτι δίπλα, που είναι το θείο ή ό,τι πιστεύει ο καθένας. Δεν πάνε εκεί για να είναι εντελώς μόνοι τους. Πάνε εκεί για να καλύψουν κάτι το οποίο και αυτό είναι, μπορεί να είναι μια άλλη υπόσταση, αλλά είναι κάτι. Δεν είναι μόνο εαυτός τους. Οπότε σίγουρα όλα είναι συσχετισμοί μεταξύ ανθρώπων ή πνευμάτων και ανθρώπων ή κάτι που είναι πάνω από ένα, τέλος πάντων. Εσύ, πέρα από το ότι το ένα έφερε το άλλο και τελικά αυτό το έκανες επάγγελμα, ναι, νιώθεις κάπου τσιβαθύτερο ότι αναζητάς κάτι μέσα από αυτή την περιήγηση στον κόσμο? Για σένα, να μάθεις κάτι για σένα. Για μένα προσωπικά, Το σκέφτομαι πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν έχω βρει απάντηση. Μπορεί και γι' αυτό να ξέρω συνέχεια. Γι' αυτό βρεθήκαμε μπροστά σου, για να το σκεφτείς και να μας απαντήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο πιο πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο δικό μου χαρακτήρα, ανακαλύπτει, τόσο πολλά πράγματα γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν άλλα χιλιάδες τόσα δίπλα, με αφήνει πάντα ανικανοποιητό. Είναι αυτό που λένε οι Gen Z, το λέει FOMO. Έχω ένα αιώνιο FOMO μέσα μου. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχω FOMO. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνεται σε αυτό το σπίτι δίπλα κάτι τρομερά σημαντικό που το χάνω. Αυτό έχω συνέχεια. Μου λένε μερικές φορές, έχεις πάει σε 90 χώρες. Λέω, παιδιά, και για μένα δεν είναι τίποτα 90 χώρες. Αυτό είναι σαν όταν υπάρχουν, ξέρω, 200. Φώτης έφυγε από την Κεφαλονιά σε παιδική ηλικία και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Η μητέρα του ήθελε τα παιδιά της να σπουδάσουν, να μην γίνουν ναυτικοί, να μην περάσουν ό,τι πέρασε ο άντρας της. Όταν όμως η δίψα για ταξίδι γεννιέται μέσα σου, τίποτα δεν τη σβήνει και τίποτα δεν σε σταματά. Μπορεί ο Φώτης να μην έγινε ναυτικός όπως ο πατέρας του, αλλά έκανε το σαρκείο του καράβι. Ποιο είναι το τίμημα που πληρώνεις γι' αυτό? Πολλά. Το πιο βασικό τίμα είναι ότι δεν μπορείς να έχεις εύκολα προσωπική ζωή και οικογένεια, εννοείται. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πληρώνεις είναι ότι πληρώνεις πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ μοναξιά. Δηλαδή ταξιδεύεις πολλές φορές μόνος σου, περισσότερες φορές μόνος σου. Δεν έχεις τη δυνατότητα να μοιραστείς πράγματα. Πολλοί μου λένε συνέχεια, εσύ πας στα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο, και όντως πάω. Αλλά πάω μόνος μου. Εγώ πιστεύω ότι γενικά η εμπειρία σε ένα εστιατόριο, ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το μοίρασμα. Αν το μοιράζεσαι με κάποιον, χάνεις ένα κομμάτι. Μπορεί να είναι το καλύτερο φαγητό στον πλανήτη, μπορεί να έχεις και τα καλύτερα κρασιά στον πλανήτη, να έχεις το καλύτερο σέρβις. Αν δεν έχεις κάποιον να μοιραστείς, χάνεις ένα κομματάκι της συνολικής εμπειρίας. Οπότε έχω πληρώσει αυτό το τίμημα. Σε αντιδιαστολή, τι είναι αυτό όμως που σε γεμίζει για να αντέχεις να πληρώνεις αυτό το τίμημα? Ότι γνωρίζω πολλούς ανθρώπους, δηλαδή για μένα αυτό που έχω κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια, το μεγαλύτερο κέρδος μάλλον, είναι το γνωρίσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, πολύ ενδιαφέροντες. Οπότε και αυτό κάπως μου ισορροπεί την έλλειψη των φίλων μου, την έλλειψη, αυτό που σου είπα, το να μοιράζεσαι με κάποιον μια εμπειρία, την έλλειψη οικογένειας ενδεχομένως. Οπότε η οικογένειά μου, ας πούμε, είναι ο κόσμος όλος. Ο κόσμος όλος είναι η οικογένειά μου.
Εσείς από πού παίρνετε δύναμη για να τα βγάλετε πέρα στις δύσκολες στιγμές? Από την οικογένεια, από άλλο. Η οικογένεια σου δίνει τη δύναμη. Τώρα από εκεί πέρα το άλλο είναι... Αρτσιμπούλης χειρουλά μου λένε. Είναι... Ωραίος. Επίσης είναι δύσκολο και για τη γυναίκα του ναυτικού να αντέξει αυτή τη ζωή. Πολύ, πολύ πιο πολύ από εμάς. Αυτές οι γυναίκες είναι πιο πολύ ήρωες. Και να βγάλουν και καλά παιδιά. Άρα τι είναι αυτό που κρατάει μια οικογένεια ενωμένη? Αυτό είναι. Η αγάπη και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι να γίνονται κανονικά μετά. Όταν ξεκινούσε ο Φώτης να κάνει αυτά τα ταξίδια, του δώσατε έτσι κάποια συμβουλή ίσως? Του είπα, να είναι πάντα καλός ή άλλο. Από εκεί και πέρα και νομίζω ότι όλοι τους, τα παιδιά βρήκαν τον δρόμο τους. Και ο Φώτης και ο Δημήτρης και ο Γεράσιμος. Ανενόχλητοι με την κοινωνία. Φώτη, πόσες φορές το χρόνο τους βλέπεις τους γονείς σου? Σε αυτή τη βεράντα που είμαστε τώρα, μία φορά το χρόνο. Εγώ τώρα, ξέρετε, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βίκη, όχι μόνο γιατί είστε γυναίκα, αλλά επειδή είστε και μάνα και είμαι και εγώ μάνα και ξέρω. Δηλαδή, από τη μία θα ήμουν πολύ χαρούμενη που ο γιος μου γνωρίζει τον κόσμο και κάνει αυτό που αγαπάει. Από την άλλη, αν με βλέπει μονάχα 5 φορές το χρόνο, θα μου ήταν κάπως. Εσείς πώς το πήρατε? Στην αρχή στενοχωριόμουν πάρα πολύ που δεν τον έβλεπα. Μετά λίγο συνήθισα, μας βοηθάει λιγάκι και το ίντερνετ και μου λέει, έλα μάνα, αφού με βλέπεις εκεί, και ανησυχώ, και ανησυχώ, 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 γιατί στα κράτη που πηγαίνει και πολλές φορές είναι και μόνος του, εντάξει. Εν τω μεταξύ είστε νεότατοι έτσι, δηλαδή όταν σας είδα, κάνετε πολύ μικρή παιδιά φαντάζομαι. Ναι. Μεγαλώσαμε μαζί, Και όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, δηλαδή, ήσασταν μόνοι σας? Μόνο... Τα παιδιά ήταν πάντα μικρά. Μόνο στον τρίτο ήτανε. Στον τρίτο με το μικρό ήμουν ασυγέννατο. Τα υπόλοιπα τα βρήκε 5, 6, 7, 8 μηνών. Ήταν έτοιμα. Αλήθεια, λες. Ναι. Πώς είναι για μια γυναίκα τώρα να μεγαλώνει 3 παιδιά και να... Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ γυναίκα, δύσκολο. Βέβαια. Και όταν ο Κώστας τους έλεγε να γίνουν καπετάνοι, να γίνουν ασκούτς και τέτοια, εγώ δεν ήθελα με τίποτα και ευτυχώς που δεν θέλανε καθόλου. Εδώ το αγόρι στην εφηβεία πώς ήταν? Ήταν πιο ανεξάρτητος ο Φώτης. Τι θαυμάζετε πάνω του και τι σας ενοχλεί? Τι θαυμάζω? Θαυμάζω που είναι... τολμάει να κάνει πράγματα. Από πολύ μικρός, δηλαδή τολμούσε να πάει για δουλειά, να ζητήσει. Τότε που πήγαινε στα περιοδικά, έκανε πολλά πράγματα, είναι ανήσυχος. Με στεναχωρεί που δεν τον βλέπω, που δεν έχουμε την επαφή. Δηλαδή θα ήθελα να έχω την επαφή. Την τηλεφωνική πιο συχνά. Όσο πιστεύω ο γονιός είναι, όποια ηλικία και να έχει, θα ανησυχεί για τα παιδιά, ό,τι ηλικία να έχουν και τα παιδιά. Και όσο ανησυχεί για τρόπ, διάφορες τρέλες. Μπορεί ο κόσμος να ταξιδεύει αλήθεια καλύτερα? Μπορεί. Τι πρέπει να κάνουμε αν πηγαίνουμε σε μια χώρα, πιστεύεις, έτσι? Δώσε μου 2-3 tips. Να μην κουβαλήσεις τον τρόπο ζωής σου βασικά, το δυτικό τρόπο ζωής σου. Και κυρίως να μην έχεις αυτό προκαταλήψεις. Μόνο έτσι ανακαλύψεις τον πραγματικό λόγο. Αν δηλαδή σύνδεσαι κινείσαι στο comfort zone σου, δεν κάνω, κάτσε και σπίτι σου. Επειδή είσαι ανοιχτός και δοκιμάζεις πάρα πολλά πράγματα, όπως μου είπες, ναι. Υπάρχει κάτι που δεν δέχτηκες να φας, να δοκιμάσεις? Έχω δοκιμάσει... Μην αηδιάσετε.
Όχι, για πες. Το δοκιμάσει έντομα πολλές φορές. Από σκορπιούς και ακρίδες, πολλά πολλά διάφορα. Με αυγά μερμηγκιών που έχουν ενδιαφέρον. Μερμήγκια τα ίδια. Φίδι, έχω δοκιμάσει κόμπρα. Πολλά πράγματα. Έχω δοκιμάσει διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά που έχω δει μπροστά μου και έχω πει όχι, είναι κόκκινη γραμμή, είναι σκύλος, ψητό σκύλο στο Βιετνάμ. Που εκεί έχουν κάποιες ψηταριές που ψήνουν μόνο σκύλους. Και... Πίστευτο. Δεν κάνουν και εκτροφή σκύλων για ναι, αυτό το σκοπό. Είναι ένα συγκεκριμένο είδος σκύλου που εκτρέφουν στο Βιετνάμ για αυτή τη δουλειά. Ναι. Είναι το μοναδικό που έχω αρνηθεί. Φαγητό, τεράστιο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Μπορεί να μην θυμάσαι πολλά από το τόπο που επισκέφτηκες, αλλά θα θυμάσαι πάντα τι έφαγες, πού το έφαγες, αλλά και τι συναισθήματα σου γέννησε η γεύση του. Γεύση. Τι είναι τελικά η γεύση για τον άνθρωπο? Σίγουρα είναι ανάμνηση και όλες οι γεύσεις πάντα μας γυρνάνε πίσω στις αναμνήσεις. Άλλως θα ήταν προσωπικό κάτι ένα γευστικό πυροτέχνημα της στιγμής που δεν θα σου δημιουργούσε καμία άλλη αίσθηση. Οπότε κατά κύριο λόγο είναι ανάμνηση. Τι είναι για σένα το καλό φαγητό? Δεν μ' αρέσει τα κλισέ γενικά, αλλά από ένα κλισέ τώρα. Είναι αυτό που έχει γίνει με αγάπη. Αλλά, για να το κάνω το να πεις λίγο παραπάνω, αγάπη δεν είναι μόνο το έχει κάνει η μαμά σου, η γιαγιά σου, που έχει βάλει ναι, αγάπη και το φτιάχνει για, για την οικογένειά της. Αγάπη ακόμα είναι κάτι που βάζει ένας τριάστερος σεφ σε ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ, στην Κοπενχάγη, ας πούμε, οπουδήποτε, που βάζει αγάπη κυρίως για την πρώτη ύλη και γνώση πάνω σε αυτό. Βάζει αγάπη για τους πελάτες του. Αν έχεις αυτό σαν βάση, δεν μπορεί να κάνεις κακό φαγητό. Πιο συγκεκριμένο μπορώ να σου πω εμένα, επειδή σε ένα ταξίδι μπορώ να φάω σε ένα τριάστερο εστιατόριο και την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα ακόμα μπορώ να πάω να φάω στον δρόμο κάτι που με μια σούπα, ξέρω εγώ, που φτιάχνει στον δρόμο και τα δύο φαγητά μπορεί να μου δώσουν μια πολύ σημαντική γαστρονομική εμπειρία. Αλλά μου αρέσουν με αυτή τη συνθήκη. Ότι και τα δύο έχουν ξεκινήσει, έχουν μια αφετηρία της σεβασμού της πρώτης ύλης και αγάπη στο αυτό που κάνεις, όπως μαγειρεύεις. Υπάρχει κάποια γεύση που σου φέρνει δάκρυα στα μάτια? Η γεύση που μου φέρνει δάκρυα στα μάτια είναι ένας αχινός ψαρεμένος από μένα στο σπίτι μου από κάτω, εδώ και εδώ πέρα. Πάντα μου φέρνει πραγματικά δάκρυα στα μάτια και πάντα όταν έρχομαι εδώ στο χωριό θα πάω και θα μαζέψω ένα, δύο, τρεις αχινούς. Και για να θυμηθώ όλη την παιδική μου ηλικία, αλλά και θεωρώ ότι είναι το πιο, για μένα τουλάχιστον, η πιο εμβληματική γεύση στον πλανήτη. We'll be right back.
πρώτο πράγμα που κάνετε όταν τον βλέπετε μία φορά το χρόνο, ποιο είναι? Μόνο θα τον αγκαλιάσω, θα τον φιλήσω, θα δω είσαι καλά, α, τίποτε άλλο. Και φτιάχνετε αυτά τα πόδια μετά. Και φτιάχνει αυτή την πίτα την ωραία, την οποία θα φάμε τώρα, ε. Είναι, γιατί πεις την περιμένω και κρεατόπιτα και χταποδόπιτα είναι. Άρα έχουμε εδώ χταποδόπιτα, κρεατόπιτα. Κρεατόπιτα. Τα ψαράκια τα πιάσατε εσείς? Ε, βέβαια, είπαμε. Και τα τυριά? Τυριά από την περιοχή της Αγίας Εφημίας, από ένα τυροκομείο. Τι λέτε, να φάμε? Εσείς θα πούμε. Να φάμε. Αν κάνεις παρέα με το Φώτη, πρέπει να είσαι έτοιμος να πηγαίνεις από τραπέζι σε τραπέζι. Take 2. Φώτη, θα μας συστήσεις το φίλο σου. Οδυσσέας. Ο θρυλικός. Οδυσσέας της Αγίας Ιερουσαλήμ. Αυτοπρόσωπος. Σε ξέβρασε Χάρηκα. Η θάλασσα εδώ? Με ξέβρασε η θάλασσα, έχεις δίκιο. Δύο καφέδες ελληνικού σκέτους. Και εδώ ταιριάζει απόλυτα το ρητό «Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι». Αν έβλεπα τον Οδυσσέα, θα έλεγα ότι είναι φίλος του Φώτη πριν εκείνος μου το πει. What's your favorite drink? My friend, as long as there is alcohol in the glass, for me is my favorite. Ο Οδυσσέας έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά. Εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι γεύσεων στην ταβέρνα του στην Αγία Ιερουσαλήμ στο Φυσκάρδο. Είμαι ηλεκτρολόγος στη ζώνη στο Πέραμα. Και κάποια στιγμή, λόγω διαφόρων συμβάντων τότε, αποφάσισα ότι αυτή είναι η Αθήνα για μένα, δεν μου άρεσε άλλο, δεν μπορούσα αυτή τη ζωή. Φόρτωσα το αυτοκίνητό μου, ήρθα εδώ, το 2004 πριν την Ολυμπιάδα. Το 2008 ετοιμαζόμουν να σηκωθώ να φύγω, να πάω στο εξωτερικό, δυστυχώς ο πατέρας μου πέθανε. Μου είπαν οι αδερφοί μου και η μάνα μου να κάτσω γιατί ήξερα το μαγαζί. Έκατσα, ξεκινήσαμε από μια παράγκα στην ουσία, με πολλά λάθη, που πιστεύω πως όλοι μας. Με πολλή όρεξη για δουλειά, με πολλή όρεξη για να φτιάξουμε φαγητό σαν αυτό που έφτιαχνε η μητέρα μου στο σπίτι μας. Θα ακολουθήσαμε, πιστεύω η συνταγή εν μέρη πέτυχε. Σε τι ηλικία έκανες αυτή τη στροφή και τα μάζεψες και ήρθες εδώ? Ήμουν αρκετά νέος τότε και άμυαλος. Ήμουν 28 χρονών, ναι. Παρ' όλα αυτά το 2004 ζούσαμε όλοι σε μία μέθεξη πλούτου, ομορφιάς, ευρωστίας. Στη φούσκα. Πιστεύω ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που παράτησα την Αθήνα. Χωρίς να είμαι προφήτης, χωρίς να ξέρω, με ενοχλούσε όλος αυτός ο περίεργος πλούτος γύρω μου, ότι όλοι ξαφνικά, ας το πούμε, καπνίζουν πουρα, πίνουν ακριβά κρασιά. Πάνω στο 4 έχει παΐ. Hello. Γιατί εσύ να μπαμπάς σου, τι σου έμαθε? Καταρχήν, να είμαι ευγενικός. Μου έμαθε να δουλεύω σκληρά. Με έμαθε να είμαι εργάτης. Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ότι για να έχεις μια επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να πεις όχι, πρέπει να δυσαρεστήσεις κόσμο και κρατάς κάποιους, οι οποίοι σε βοηθάνε να εξελιχθείς. Έδιωξα τους λεγόμενους τζαμπατζίδες που είναι μπόλικοι. Και κράτησα αυτούς οι οποίοι με βοηθήσανε στο να πάει το μαγαζί ένα βήμα πιο πέρα. Mm-hmm. Μου είπανε τα λάθη μου, μου δείξανε τα λάθη μου. Πολύ σημαντικό κομμάτι όταν δείχνει σε κάποιον το λάθος του, του λες και ποιο είναι το σωστό. Βέβαια, έχεις κάτι να προτείνεις. Ναι, ακριβώς αυτό. What he's going to take his wife to Fish Cabin.
Last year I went there 5 times. Instead of buying a new car, I spent my deposit there. Άρα έχεις τη γυναίκα στο Bristol, λοιπόν, πολλά χρόνια είστε μαζί. Για κακή της τύχη, ναι. Είμαστε μαζί από το 2010. Την πρωτοείδα στις 30 Αυγούστου του 2010, τραπέζι νούμερο 5, 12 και 45. Ήταν πελάτης εδώ. Το θυμάσαι. Θα ξεχάσω, κοπελιά. Έμεινα άναυδος. Έμεινα εκεί. Την είδα και είπα, αυτή είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει 24-7. Δύο φορές στη ζωή μου δεν μπόρεσα να μιλήσω. Την ημέρα που την γνώρισα και την ημέρα που της έκανα πρόταση γάμου. Σ' άκουσα που είπες πολλές φορές τη λέξη λάθος, λάθη, λάθος. Τι σχέση έχεις με τα λάθη? Τα λατρεύω. Χωρίς λάθη η ζωή θα ήταν βαρετή. Κάνεις λάθη, απογοητεύεις κόσμο, σου λένε ότι κάτι λάθος έκανες, σε ξαναπροσγειώνουν στην πραγματικότητα που δεν μπορείς να κάνεις everybody happy, κάποιος θα τους δυσαρεστήσεις. Τα λάθη και ιδίως οι παρατηρήσεις σε βοηθάνε στο να προσγειωθείς. Στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν κάνεις λάθη, μετά πώς το διαχειρίζεσαι? Τα αναγνωρίζεις, τα παίρνεις πάνω σου? Ως παντρεμένος άνθρωπος, λες συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι γίνεται όμως εκεί που τα έχεις κάνει όλα σωστά? Έχεις φτιάξει το μαγαζί, το έχεις εξελίξει, το έχεις πάρει το πατέρα σε μαμά σου, το έχεις πάει εκεί που θέλεις. Και μια ωραία ημέρα περνάει ένας κύριος που λέγεται Ιαννός και στο διαλύει όλο. Πώς? Καταρχήν υπάρχει ένα κενό μνήμης από το Σαββάτο που κατέβηκα και είδα το μαγαζί μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Στο διάλυσε όλο δηλαδή? Ναι, ναι, ναι. Το ποτάμι αυτό δεν υπήρχε, είναι καινούριο. Εδώ που καθόμαστε ήταν 1,5 μέτρο μπάζα. Το μαγαζί από τα δέντρα που είναι από πίσω, τα τρία δέντρα μέχρι την τεράστια του μαγαζιού ήταν ένα. Πώς το διαχειρίζεσαι? Κοίταξε να δεις. Απλά πράγμα. Διαλέγεις. Κάθεσαι και κλαις ή προχωράς. Είναι σαν να σε πετάξω στη θάλασσα. Ή κολυμπάς και σώνεσαι ή κλαις και πνίγεις. Εγώ το είδα έτσι. Είχα πάρα πολύ στήριξη από τον τόπιο κόσμο, από πολλούς συναδέλφους, από πολλούς φίλους. Can you believe I spent €500,000 for the new taverna and I cannot find any bottle openers? Ποιο είναι το συστατικό που κάνει έναν εστιατόρα καλό? Το χαμόγελο. Ωραία τα κρυβά ποτήρια, ωραία τα ρίντλ, ωραία τα κρυβά κρασιά, ωραία να πας στον πελάτη, πεις κρασί σας και όλα αυτά. Χαμογέλα, ρε γάμο το. Χαμογέλα. Γέλασε, πες ένα αστείο. Αυτό που λέει η Φώτη, το βρίσκεις στις άλλες χώρες. Δηλαδή, λέει το χαμόγελο, τη φιλοξενία, εσύ που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι το βρίσκεις περισσότερο στην Ανατολή παρά στη Δύση. Ναι. Δηλαδή, στην κοντινή Ανατολή, τη δικιά μας, ισχύει ακόμα το χαμόγελο. Λείπει κυρίως στις δυτικές χώρες, κυρίως λόγω και του προβλήματος αυτή τη στιγμή της έλλειψης προσωπικού. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ροή ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα της εστίασης. Το κάνουν λίγο αναγκαστικά. Τελικά, ας πούμε για σένα προσωπικά, έτσι. Ποιο είναι το τρίπτυχο της ευτυχίας, ας πούμε? Αξίζει τίποτα άλλο πέρα από τον περίγυρό σου, πέρα από τους φίλους σου? Ναι, τίποτα. Η οικογένειά σου είναι σημαντική, η υγεία είναι σημαντική, όλα τα άλλα δεν θα έρθουν, ξέρω εγώ. Ωραία. Και τώρα, ας πούμε, τι του λέτε που τον βλέπετε που έχει μεγαλώσει, ας πούμε, τι θέλετε από εκείνον? Θέλετε κάτι εσείς? Βασικά, να είναι καλά. Σαν μάνα, θέλω να είχε την οικογένεια του, γιατί είναι σε ηλικία. Την περίμενε τη χειρομοπίδα. Για βάλει χρονόμετρο. Thank you.
Οι άνθρωποι μας, αυτοί που θέλουν πάνω απ' όλα να είμαστε καλά, να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτοί που μας αποδέχονται ακριβώς όπως είμαστε. Στο μεγαλύτερο ταξίδι μας, αυτό της ζωής, είναι το σπουδαιότερο πράγμα, η αγάπη τους. Το στοιχείο που μας δίνει όθηση να περιηγηθούμε, να γευτούμε, να ανακαλύψουμε τον κόσμο. Όχι μόνο αυτόν που μας περιβάλλει, αλλά και αυτόν που είναι εντός μας. Γιατί το πιο συναρπαστικό ταξίδι το κάνουμε εκεί, στον κόσμο μέσα μας.